ή θα επιτείνει την ύφεση. Αυτή η συμφωνία όπως είναι δεν θα βοηθήσει την ανάπτυξη. Γι' αυτό, αυτό ίσως είναι και το διακύβευμα για την 7η Μαΐου, έτσι. Όχι, δεν είναι καν το διακύβευμα, διότι αν ακούσεις τι λένε τα κόμματα αυτή τη στιγμή λένε πράγματα ή τάζουν πράγματα. Ναι. Αυτά τα οποία τάζουν, τίποτα από αυτά δεν είναι εφικτό. Διότι δεν έχουν πει κάτι συγκεκριμένο διαφορετικό. Εμείς, επειδή μιλάτε μετά για την ανεργία, έτσι, εμείς κάναμε μια τελείως συγκεκριμένη πρόταση, η οποία θα την επαναλάβω και θα την επαναλάβω 100 φορές, ότι μπορούμε να δώσουμε σε όλους τους Έλληνες 700 ευρώ σύνταξη στα 67. Όλοι το ίδιο. Ο αγρότης, ο βιομήχανος, ο βουλευτής, ο εργάτης, οποιοδήποτε, η νοικοκυρά, όλοι 700 ευρώ. Έγινε 67, θα πάρεις 700 ευρώ, χωρίς καμιά εισφορά. Το κόστος για αυτό το πράγμα είναι 15 δισεκατομμύρια, ενώ τώρα πληρώνουμε 18. Μείωση του κόστους σαν αυτό. Και όλοι οι αγρότες στην Ελλάδα θα πάρουν αυξημένη σύνταξη, ο μέσος όρος του ΟΕ θα αυξηθεί, είναι τώρα 550, θα πάει στα 700, πάρα πολλοί ωφελούνται. Είναι μια, πώς να σου πω, καταπληκτική πρόταση. Γιατί τώρα, γιατί μιλάτε μετά. Διότι καταργώντας τις εισφορές, οι εργαζόμενοι θα δουν το μισθό τους να αυξάνεται κατά 17,5%. Διότι θα κοπούν οι εισφορές. Δηλαδή εκεί που πας και φοβάσαι τον Ιούνιο θα σου κόψουν το μισθό, το αντίθετο θα συμβεί με την εφαρμογή, θα αυξηθεί ο μισθός. Με αυξημένο μισθό έχεις μεγαλύτερη αισιοδοξία στη ζωή σου, βλέπεις τα πράγματα κάπως αλλιώς, ξοδεύεις και κάτι παραπάνω, κουνάει η οικονομία. Ο εργοδότης σου τώρα θα γλιτώσει το 22% του μισθολογικού του κόστους, διότι θα πάψει να συνεισφέρει. Δηλαδή, δια μιας